μείνω τότε. Όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο της Μέρης Σινατσάκη στο Instagram. Ένα βίντεο συγκεκριμένα που κάποιος κύριος τραβούσε με το κινητό του τα οπίσθια, νομίζω, μιας κυρίας. Μιας άλλης κυρίας, όχι της Μέρης. Του ζήτησε το λόγο ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά και εκθέτεται του ανθρώπου και γιατί τραβάτε. Αυτός δεν το παραδέχτηκε. Αυτό το θέμα λοιπόν έπαιξε στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη και ο κύριος Τσουρός εκνευρίστηκε και είπε. Και με ποιο δικαίωμα η κυρία Μέρη Σινατσάκη. Ζήτησε από τον κύριο να τη δείξει το κινητό για να διαγράψει το βίντεο. Ναι, να πω. Ναι. Τι είναι η κυρία Σινατσάκη, αστυνομία των κινητών, και πάει και πιάνει. Ναι, αλλά έγινε μπροστά τη το συμβάν και το θεώρησε πολύ προσβλητικό. Και μάλιστα θεώρησε η ίδια ότι στην αρχή τραβούσε την ίδια. Γι' αυτό κιόλα μπήκε και στη διαδικασία να ζητήσει το κινητό από τον άνθρωπο. Γιατί μετά, α πούμε, πήγε και κάπου αλλού. Μπορεί να την είχε τραβήξει και νωρίτερα. Όταν όμω έγινε αυτό το περιστατικό και υπόθηκε στην εκπομπή και απάντησε ο κύριο Τσούρο αυτό. Μετέπειτα ο κύριο Τσουρός έστειλε ένα εξώδικο στην κυρία Σινατσάκη. Αυτό δεν έγινε γνωστό. Αλήθεια τώρα κάνεις. Δεν έγινε γνωστό. Δεν είχε γίνει γνωστό βασικά. Δεν είχε γίνει γνωστό και το έκανε κατά λάθος εν αγνία της η Ελεονόρα Μελέτη απαντώντας σε ένα σχόλιο κάποιου κάτω από το Instagram ότι δεν είχατε σωστή άποψη κτλ. Και αυτή είπε, δεν είδατε όλη την εκπομπή. Ναι. Και ο κύριος Τσουρός μάλιστα είχε στείλει εξώδικο γι' αυτό. Έτσι βγήκε αυτό στον αέρα. Απάντησε η Μέρη Σινατσάκη. Παιδιά, με τι γίνεται. Τι μαναφούκι. Και απάντησε και εσύ με εξώδικο. Καλέ, τα έχω όλα στο βίντεο. Δες. Η κυρία Σινατσάκη, με όλο το σεβασμό, ξέχασε να ανεβάσει στα story της πολλά αποσπάσματα από την εκπομπή, όπως και τον δικό μου επίλογο, όπου καλούσα όλους μας να μείνουμε στο μήνυμα της Μέρης. Επίσης, να σας ενημερώσω πως απαγορεύεται από τους νόμους του κράτους να καλούμε τον κόσμο μέσα από τα ΜΜΕ σε αυτοδικία. Η κυρία Σινατσάκη κλήθηκε με εξώδικο να αποκαταστήσει την αλήθεια και όσων υπόθηκαν από την εκπομπή μας και αδιαφόρησε. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Συνεχίζουμε να μην εστιάζουμε στο ουσιαστικό και το σημαντικό, αλλά θα μιλήσουμε εξώδικα. Μία ημέρα μετά από όλα αυτά και την κόντρα μου με τον Κώστα Τσουρό, μου έστειλε ένα εξώδικο, 6 σελίδες εξώδικο, στο οποίο μου έδινε 48 ώρες για να βγω και να ζητήσω συγγνώμη, να απολογηθώ και να αποκαταστήσω την αλήθεια που διαστρέβλωσα. Παρουσιάζοντας κομμένα, υποτίθεται, σημεία της εκπομπής, στα οποία εσκεμμένα, σύμφωνα με τον Κώστα Τσουρό και το εξώδικό του, απέκρυπτα το γεγονός ότι και εκείνος διαφωνούσε με την πράξη της παραβιαστικής κινηματογράφησης της κοπέλας. Φυσικά και αυτό δεν ισχύει. Αυτά που σχολίαζα εγώ έρχονται μετά το αλλά του Κώστα Τσουρού και είναι η κριτική που ασκεί σε μένα. Άρα έχω κάθε δικαίωμα, αφού μου ασκείται κριτική, να έχω κάποιο επιχείρημα και να απαντήσω σχετικά με αυτό. Στο εξώδικο λοιπόν που έλαβα από τον Κώστα Τσουρό, εγώ αποφάσισα να κρατήσω την διακριτική νομική οδό και να μην μιλήσω δημόσια γι' αυτό. Ο βασικός λόγος που το έκανα ήταν γιατί θεώρησα πως εάν βγω εδώ στο Instagram και σας πω: κυρίες και κύριοι, έχω λάβει ένα εξώδικο από τον Κώστα Τσουρό και χρειάζεται να σας βάζω στο παρακάτω λόγια. Και διάβαζα μια απολογία. Αυτά που μου ζητούσα μέσα από το εξώδικο να διαβάσω, θεώρησα πραγματικά ότι με την έκταση που είχε πάρει το θέμα εκείνη τη στιγμή, και παρά τη δεύτερη ανάρτησή μου που ξεκαθάριζε ότι δεν πρόκειται για προσωπική κόντρα, και έβλεπα και τον τρόπο που διαφωνούσαν μαζί του στα social media και στο Twitter οι άνθρωποι, τα πράγματα, αν έβγαιναν να τα πω όλα αυτά δημόσια, θα χειροτέρευαν και δεν θα καταλάγιαζαν. Γράψαμε λοιπόν ένα εξώδικο με τη δικηγόρο μου, το οποίο το αποστήλαμε. Απαντούσε στις κατηγορίες με 3 πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Αν δεν το δεχόταν ο Κώστας Τσουρός, αν δεν το είχε δεχτεί, δεν ξέρω τι έχει κάνει, μπορούμε να πάμε και στα δικαστήρια. Και συζητάμε για αυτό το κομμάτι, γιατί αποφάσισε προχθές η Ελεονόρα Μελέτη να το κάνει γνωστό σε εσάς και να μας συζητάνε τώρα σε όλα τα blogs για το εξώδικο που έστειλε ο Κώστας ο Τσουρός. Δεν ξέρω γιατί η Ελεονόρα μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως, με αυτό το μήνυμα, η Ελεονόρα με κατηγορεί για πράγματα τα οποία δεν υφίσταται. Πρώτον, ότι αγνόησε το εξώδικο που δεν το αγνόησα, αλλά και για το κομμάτι της προτροπής στην αυτοδικία και στις παράνομες πράξεις, που όπως είδαμε νωρίτερα, φυσικά ούτε αυτό υφίσταται. Δεν είμαι της αντιπαράθεσης και δεν με αφορά αυτό καθόλου. Αν έρθει η στιγμή που κάνω λάθος, θα ζητήσω συγγνώμη. Αυτή όμως δεν είναι μια τέτοια στιγμή. Δεν χρωστάω συγγνώμη σε κανέναν. Ήταν 6 λεπτά. 6 με 7 λεπτά το απόσπασμα. Λεπτά. Λεπτά. Καλέ. Μάνι, εσύ. Πληροφορία, λοιπόν. Είναι πολλά τα λεπτά, μάλλον. Δεν ξέρω και τι ζητάνε κιόλας. Συγγνώμη, μόλις ήταν και κανένα φράγκο.
Να κάνουμε εξώδικα και μεταξύ μας. Θέλετε. Να σου στείλω ένα εξώδικο, θέλει. Ναι, άμα σε κοροϊδεύω εγώ ότι είσαι μεγάλη. Δεν φτάσουν εκεί. Γιατί δεν τηλεφωνείτε. Εξώδικο στον κύριο Μακαλιά, γιατί με είπε μεγάλη. Δεν εμένα όταν φτάσει στην ηλικία μου. Αυτά τα λέω εγώ. Αυτά τα λέω εγώ. Αγαπητοί μου, περιστατάκε. Πόσα θα έπρεπε να σου έχει στείλει η Μπέτη από τη διάρκεια τη εκπομπή για αυτό που λε για τι ηλικίε. Γιατί όλα αυτά. Δεν είναι ωραία πράγματα. Καταρχά να πούμε ότι ήταν μεγαλύτερη η δήλωση τη Σινατζάκη. Τη μοντάραμε γιατί ήταν αρκετά μεγάλη. Τώρα μα στείλει εξώδικο που το κόψαμε. Είμαστε η Λεωνόρα που κόψαμε την δήλωση τη Μέρη. Μα πήραμε τα κυρίω μέρη εμεί. Αυτό έκανε η Μέρη. Πήρε τα κυρίω από την εκπομπή τη Λεωνόρα, δεν την έπαιξε ολόκληρη. Και τη έκαναν εξώδικο ότι πήρε αποσπάσματα από την εκπομπή. Έξι σελίδε, τι έγραψε. Δεν έπαιξε και τον εκπομπή. Είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά όλο το θέμα, έτσι δεν είναι. Νιώθω δηλαδή ότι. Βγήκε, έκανε μία δήλωση για έναν άνθρωπο που τραβούσε. Οκ. Που εγώ α πούμε σε στιγμέ οικογενειακές ή με το μαγιό μου και βλέπω ότι ο άλλος με τραβάει. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όλο είναι, αυτό. Ισχύει. Και κάνει ότι και καλά και τον βλέπω ότι τραβάει εμένα. Δεν είναι ωραίο όντως και η Μέρη. Ένα τέτοιο γεγονός κατέκρινε. Δεν απλά να σου πω κάτι. Απ' την άλλη, πες ότι είσαι σε μια παραλία. Ο άλλος έχει το κινητό. Ναι. Μπορείς να το απαγορεύσεις να το κάνει. Είσαι σε ένα δημόσιο χώρο. Τι θα του πεις? Όχι. Κατέβασε το σβήστο, ξέρεις πόσο μπορεί, να το κάνει. Υπάρχουν τρόποι να του πεις, κοίταξε να δεις. Επειδή βλέπω ότι με τραβάς, θες να βγούμε μια φωτογραφία να τραβήξουμε ένα βίντεο μαζί. Μπορεί αυτός να μην θέλει. Να το αρέσει και καλά το παράνομο. Ναι. Τώρα, όχι ότι είναι σωστό. Να θέλει πρώτο πλάνο. Αλλά, δηλαδή, άμα κάθεσαι να ασχολείσαι με το τι μπορεί να τραβάει ο καθένας. Εγώ δεν ξέρω γιατί πήρε τόση διάσταση το θέμα, παιδιά. Πραγματικά. Νομίζω ότι τα εξώδικα είναι που το οθήσανε σε μια τέτοια δουλειά. Αυτό λέει, ήταν αρκετά τραβηγμένο. Από τα μαλλιά, όλο αυτό. Δηλαδή, οκ, πες πως η Μέρη έχει την άποψή της. Ναι. Σεβαστή. Και ο Κώστας επίσης την άποψή του. Σεβαστή. Γιατί να το τραβήξουν τόσο πολύ από τα μαλλιά, δεν καταλαβαίνω. Να υπάρχουν προηγούμενα. Μετά και η Ελεονόρα, γιατί το εξώδικο. Δεν το στείλε η Ελεονόρα. Μπορεί να το κάνει και κατά λάθος, να μην ήξερε ότι δεν είναι γνωστό. Ξέρω κι εγώ. Μήπως... τώρα στην ίδια εκπομπή είναι και φίλη εν τη άλλη. Δεν θα το ήξερε, δεν το γνώριζε. Εγώ να ρωτήσω. Διαφωνεί όμως ο Κώστας με το γεγονός ότι δεν είναι πρέπον, δεν είναι σωστό να τραβάμε βίντεο έναν άλλον άνθρωπο. Θεωρεί ότι δεν είναι αρμοδιότητα τη Μέρη αυτό. Γι' αυτό και είπε και τι είναι η Μέρη Σινατζάκη, η αστυνομία των κινητών. Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Άλλο αυτό να πεις την άποψή σου σε αυτό και άλλο να στείλεις εξώδικο. Πραγματικά. Ας κάνω ένα τηλέφωνο ένα στον άλλο να τελειώσει. Να την παρεξηγήσει. Κάτι. Σκεφτείτε ένα πρόσωπο να στείλουμε ένα εξώδικο έτσι να περάσει η μέρα. Ήδη μένα μου στέλνουν φίλοι, θα μου στείλουν εξώδικο σήμερα για αυτά που λέω. Έτσι. Όχι, γιατί έχει και παράσταση, παιδιά, δεν γίνεται. Όχι, παιδιά. Κάποιον άλλον. Στείλτε εδώ στη Μαρία. Εντάξει. Τουλάχιστον κάνανε ντόρο. Άμα θέλανε αυτό, κάνανε όλοι ντόρο. Όλοι πήραν το λεπτό δημοσιότητα. Την παράσταση που θα στείλω εξώδικο στον Αφράγκο που με ανέβασε και με. Και εγώ θα το στείλω κατανόμαστε. Εγώ θα το στείλω γιατί δεν με ανέβασε. Ανέβασε το Δημήτρη. Εσύ διάβασε γράμματα. Τι έκανε. Θα στείλουμε σε ένα. Θα φτάσουμε από τη μέσα πλευρά. Λοιπόν, φύγαμε.